είναι αυτό που λέγεται σιρόπι του κουριασμού. Στην πραγματικότητα είναι ένας βιαλίτης, είναι ένα, λέγεται GBL, ναι, και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εξαρτημάτων μηχανών. Μάλιστα. Είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε ελεύθερα. Mm-hmm. Όμως, όταν καταναλωθεί από άνθρωπο, ναι, προκαλεί ζάλι, αναστολή των αντιστάσεων, mm-hmm, και προσωρινή απώλεια μνήμης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται πολύ συχνά από βιαστές, οι οποίοι ρίχνουν λίγο στο ποτό του θύματός τους, επέρχονται τα αποτελέσματα που σας είπα και προχωράνε στο βιασμό. Γι' αυτό το λόγο και σε κάθε περίπτωση που βρίσκεται τέτοια ουσία... Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Ναι, είναι φωτογραφία, ναι, από τα κατασκευέντα στον, mm-hmm, 25χρονο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε, ναι, και πώς έφτασαν σε αυτόν. Υπήρχαν πληροφορίες στη δίωξη ναρκωτικών του Λιμενικού ότι υπήρχε διακίνηση όχι μόνο της συγκεκριμένης ουσίας, mm-hmm, αλλά και άλλων ουσιών όπως έκσταση, μεθαδόνη, διάφορες ουσίες, μέσω του αεροδρομίου της Μυκόνου. Ψάχναν λοιπόν την υπόθεση σε συνεργασία και με την αστυνομία από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα για περισσότερο από 2 μήνες. Τελικά κατέληξαν στο συγκεκριμένο 25χρονο, ο οποίος εργάζεται στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, και τελικά αφού συνέλεξαν ό,τι στοιχεία ήθελαν να συλλέξουν, mm-hmm, τον συνέλαβαν και στην κατοχή του βρήκανε ναρκωτικά συν 1 λίτρο από τη συγκεκριμένη ουσία, το επωνομαζόμενο σιρόπι του βιασμού, και στο σπίτι του βρήκανε πάρα πολλές συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικών, συσκευασμένες με τέτοιο τρόπο που είναι καταφανές ότι πρόκειτο για δόσεις που διακινούσε, που πουλούσε. Τώρα η έρευνα συνεχίζεται διότι οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί θέλουν να βρούνε και από πού προμηθευόταν όλα αυτά, αυτές τις ουσίες, ώστε να λύσουν όλο το κουβάρι, να βρούνε όλο το κύκλωμα.